Ναός του Γενέσιου της Θεοτόκου. Πρόκειται για ένα κομψό και αρμονικό μνημείο για το κτίσιμο του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί ημικαταργασμένες πέτρες ανάμεσα στις οποίες τοποθετούνται πορόλυθοι της περιοχής. Οι οριζόντιες στρώσεις των λίθων χωρίζονται από πλίνθους, οι οποίες όμως δεν σχηματίζουν συνεχείς ζώνες λόγω της παρεμβολής ανισοϊψών λίθων. Ο ναός είναι μονόχωρος, δρομικός και απολύγει δυτικά και ανατολικά σε αετώματα. Αναγέρθηκε το έτος 1590, ενώ εργασίες συντήρησης έγιναν το 1985, το 2004 και το 2006. Σύμφωνα με επιγραφή που σώζεται πάνω από την είσοδο στον κυρίως ναό, φαίνεται ότι ο ναός ήταν το καθολικό της ομώνυμης μονής. Η είσοδος του ναού βρίσκεται στην νότια πλευρά. Στην αψίδα που σχηματίζεται πάνω από την πόρτα εισόδου, διασώζεται η τοιχογραφία που τη διακοσμούσε, αλλά είναι σχεδόν κατεστραμμένη από τα νερά της βροχής. Τα χρώματα έχουν ξεθοριάσει και μόλις διακρίνονται οι μορφές των Αγίων. Ο τείχος της νότιας πλευράς, στο 1 τρίτο περίπου του ύψους του, βρίσκεται σε επαφή με ένα τείχο αντιστήριξης, ο οποίος πιθανόν να είναι τμήμα άλλου κτίσματος. Το μοναδικό παράθυρο της νότιας πλευράς είναι δίλογο και περιβάλλεται από αψίδωμα που σχηματίζεται από κατεργασμένες πέτρες και πλίνθους. Στην ανατολική πλευρά του ναού κυριαρχεί μορφολογικά η πεντάπλευρη κόγχη του ιερού. Σε κάθε πλευρά της κόγχης υπάρχει αψίδωμα που σχηματίζεται από λίθους και πλίνθους. Στο κεντρικό αψίδωμα υπάρχει δίλογο παράθυρο. Η κόγχη σκεπάζεται με σκιστόπλακες και η τοιχοποιία διακρίνεται για την επιμελημένη κατασκευή με λαξευμένους γωνιόλιθους. Στη βάση της η κόγχη στηρίζεται σε ένα διπλό κρυπίδωμα. Στη βόρεια πλευρά του ναού υπάρχει ένα αψίδωμα όπου έχουν ενσωματωθεί δύο στενά ορθογώνια παράθυρα. Στη βάση του ναού υπάρχει κρυπίδωμα σε όλο το μήκος του. Βορειοδυτική άποψη του ναού. Είναι εμφανής η καταστροφή που έχει υποστεί σημαντικό τμήμα του Νάρθηκα. Η δυτική πλευρά του Νάρθηκα, σχεδόν καταστραμμένη, προφυλάσσεται πρόχειρα από τη βροχή με ξύλα και λαμαρίνες. Στην κορυφή του νότιου τείχου διασώζεται ένα τμήμα του οδοντοτού γύσου που αποτελούσε την επίστεψη του ναού. Εγκάρσια σχηματική τομή στον Άρθηκα. Η είσοδος από τον Άρθηκα προς τον κυρίως ναό γίνεται από μια χαμηλή πόρτα. Ολόκληρος ο τείχος καλύπτεται με θαυμάσιες τοιχογραφίες, οι οποίες όμως έχουν υποστεί σημαντικές φθορές, αφού η κατάρρευση του εξωτερικού δυτικού τείχου του Νάρθηκα τις άφησε εκτεθειμένες τις καιρικές επιρροές. Στη δεξιά κόγχη του τείχου διακρίνεται παράσταση με τον Χριστό. Παραπλεύρος, έξω από την κόγχη, εντυπωσιάζει η σκελετωμένη φιγούρα του Αγίου Ανούφριου με τη γενιάδα να φτάνει μέχρι το έδαφος. Οι τοιχογραφίες που διακοσμούν τον κυρίως ναό είναι πολύ καλής τέχνης, αλλά έχουν υποστεί πολλές φθορές. Μερικές από αυτές βρίσκονται στο Εργαστήριο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για συντήρηση. Παράσταση της Παναγίας με τον Χριστό στην κόγχη του ιερού. Τμήμα από την παράσταση της Σταύρωσης στη βόρεια πλευρά του ναού, όπου αποδίδεται με συγκλονιστικό τρόπο η οδύνη όλων των μορφών. Στο δάπεδο του ναού βρέθηκε πλήθος επιτύμβιων και αναθυματικών αρχαίων επιγραφών, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα
ότι κάπου εκεί κοντά υπάρχει αρχαίο ιερό.